Έμεινα πολύ παραπάνω από όσο πίστευα ότι θα θέλω, ίσως. Το ότι έμεινα, σίγουρα το φίλο στον κόσμο που με κράτησε δύο φορές. Την Ευρυδίκη τελικά την άφησα μόνη της. Έφυγε η Λάουρα, τώρα φεύγω εγώ. Είχα το προαίσθημα να φύγω αυτή τη φορά και της το έλεγα. Προσπάθησα όσο μπορούσα. Στην αρχή ήταν πιο δύσκολο για μένα, γιατί έτρωγα τις ίδιες μερίδες που τρώγαν όλα τα παιδιά. Ήμουνα μαζί με τον Μπότα η πιο... είχαμε περισσότερη ανάγκη, τέλος πάντων, από φαγητό. Μέχρι να ισορροπήσει λίγο το σώμα και όλα αυτά. Μετά αρχίσαμε και εγώ και ο Μπότα, θεωρώ, να βελτιωνόμαστε λίγο. Ήμουν ένας μέτρος παίκτης, δεν έλεγα ότι ήμουν ο παιχταράς εδώ πέρα και θα τους πατήσω όλους. Το ξέρω από την αρχή. Θέλω λίγες μέρες για να δω τι συμβαίνει και στον έξω κόσμο, πώς το βλέπει ο κόσμος, τηλεθεατές, τι φαίνεται στον κόσμο, γιατί εγώ μπορεί να βλέπω άλλα πράγματα. Και σίγουρα βλέπω άλλα πράγματα, όταν βλέπεις τον άλλον 24 ώρες το 24ωρο, βλέπεις κάτι παραπάνω. Ελπίζω και επιθυμώ να φτάσει πολύ κοντά ή να το πάρει ακόμα η Ευρυδίκη, γιατί το αξίζει. Είναι και δυνατή αγωνιστικά και δυνατή, έχει φοβερή ψυχολογία, είναι καλό παιδί, που για μένα όλο το πακέτο είναι που μετράει. Ο Μπό είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που ο οποίος ήρθε με πολλά κιλά, αν τον έβλεπε κάποιος πριν θα έλεγε ότι δεν κάνει σίγουρα για το παιχνίδι, αλλά μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που ζήσαμε και την πείνα, έχασε πάρα πολλά κιλά. Το βοήθησε πάρα πολύ και στην αντοχή του και στην ταχύτητά του. Ήταν γυμνασμένος ούτως ή άλλως, αλλά όχι για αυτά τα παιχνίδια. Το πρώτο πρόσωπο που θα θέλω να συναντήσω είναι η κόρη μου. Αλλά θέλω πάρα πολύ να επιβάλλεται να πάω σε ένα pet shop, να μου ξεμπερδέψει τα μαλλιά, γιατί μόνο εκεί μπορεί να βρεθεί άκρη με τα μαλλιά μου. 4 μήνες τώρα τα δάχτυλά μου δεν μπαίνουν σίγουρα στα μαλλιά μου, οπότε ένα καλό pet shop σίγουρα θα κάνει καλή δουλειά.